Συγκράτησαν τις τιμές οι επαγγελματίες και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα κοστίσει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λιγότερο φέτος σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα θα είναι φθηνότερο κατά 1,29%. Η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στα ακρεοπολία. Τελευταίες μέρες περιμένουν να έρθουν να πάρουν ό,τι θέλουν. Έρευνα να έρθουν να ρωτήσουν πού περίπου θα πάει. Ούτε να ρωτήσουν. Μέσα είναι ανάλογα. Ξέρω εγώ, αρνή μπορεί να βρει από 7,5 ευρώ μέχρι 9. Τα χοιρινά πάλι είναι ίδια τι ίδιες τιμές που υπάρχουν. Μπριζόλες πουλάμε από 4 ευρώ μέχρι 6. Χοιρινές, ανάλογα τι θέλει. Μετά άλλα κομμάτια, ξέρω εγώ, μπούτιες, φάλες κτλ. Φτάνουν μέχρι 4 ευρώ. Γαλοπούλες ζητά κανείς. Γαλοπούλες ζητάνε. Όχι πολλές όμως, γιατί εντάξει, δεν τίνει να χαθεί αυτό το έθιμο. Δειλά-δειλά γίνονται μικρές αγορές στα ζαχαροπλαστεία. Έχουμε τον κουραβιέ, τον μελομακάρονα, δίπλα, τα σπιτάκια, τα ζαχαροτά, Άγιοι Βασίλειδες και πολλά άλλα χριστουγεννιάτικα είδη. Τι γίνεται με τις τιμές, έχουν συγκρατηθεί, πάμε να πούμε ένα-ένα. Κουραβιές. Οι κουραβιές είναι στα 12 ευρώ το κιλό, μελομακάρονα το ίδιο και δίπλα 14 ευρώ το κιλό. Οι τιμές είναι οι ίδιες. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος. Οι ζαχαροπλάστες στην Πάτρα συνεχίζουν να δημιουργούν μέρες γιορτών. Μία βασιλόπιτα θα φτάσει σίγουρα στο τραπέζι μας. Κοιτάξτε εδώ υπέροχες δημιουργίες. Μία βασιλόπιτα, Άγιος Βασίλης. Μας έχει βγάλει και τη γλώσσα έξω. Συνεχίζουμε με μία βασιλόπιτα όπου ο Άγιος Βασίλης είναι ανάποδα στην καμινάδα, προσπαθώντας να μπει στο σπίτι για να αφήσει φυσικά τα δώρα στα παιδιά. Συνεχίζουμε με ένα όμορφο σπιτάκι, το οποίο είναι φτιαγμένο από μπισκότο, τρώγεται όλο και σίγουρα θα χαροποιήσει μικρούς και μεγάλους. Χαμηλές τιμές για όσους επιλέξουν να στολίσουν με λίγα λουλούδια το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή να προσφέρουν λουλούδια σε κάποια επίσκεψη. Οικονομικές τιμές, όπως συνθέσεις εορταστικές, μερόδια, με χριστουγεννιάτικα στοιχεία, όπως είναι τα αλεξανδρινά, όπως είναι έτσι διάφορα διακοσμητικά στοιχεία εορταστικά, όπου το κόστος μπορεί να ξεκινήσει από μέσο όρο 10-15 ευρώ και αναλόγως μπορούμε να ανεβούμε να πάμε σε ανάλογα.